Presentemente, assistimos à administração de vacinas que empregam novas tecnologias de terapia genética aprovadas para uso de emergência. Sabemos também que estas vacinas usam, de diferentes maneiras, células originadas de embriões abortados. A par disto, vemos o início de uma segregação social entre aqueles que são vacinados e aqueles que não são, com o novo certificado digital COVID. Da perspectiva ortodoxa, é isto um assunto medical estrito, sem qualquer relação com a fé e com a espiritualidade? Existe uma dimensão espiritual destas vacinas? Κοιτάξτε, είναι πολύ μεστές και πολύ επίπεδες αυτές οι ερωτήσεις. Δεν είναι ένα το ερώτημα. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα θέσω σε ένα ενιαίο πλαίσιο αυτό που μου πας. Εγώ επιθυμώ να ξεκινήσω με μια, ας πούμε, διαβάθμιση της απαντήσης μου και να ξεκινήσω από την κορυφή αυτή τη διαβάθμιση. Για μένα η κορυφή, δηλαδή, σε όλες τις απαντήσεις, είναι θεολογική και πνευματική, που σημαίνει ότι σε αυτή την απάντηση και σε αυτή την προσέγγιση δεν θα σου πω κανένα επιχείρημα. Όπως ξέρεις, νομίζω πως το ξέρεις και προσωπικά, αλλά μπορούμε να το πούμε στους αδερφούς εκεί στην Πορτογαλία και σε όποιον άλλο, στη θεολογία έχουμε τα ρητά και τα άρητα. Και έχουμε ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ γνώσεις και έκφρασης. Υπάρχουν πράγματα που ξέρουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε. Όπως υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται. Όχι οπωσδήποτε με την έννοια του μυστικού, αλλά με το ότι δεν εκφράζουμε. Δηλαδή, αυτά που ξέρουμε εκκλησιαστικά, ας πούμε, και θεολογικά, δεν μπορούμε πάντα να τα εκφράσουμε. Τα γνωρίζουμε. Έτσι λοιπόν, επέτρεψέ μου, αφόσον κάνω αυτή την εισαγωγή, να σου πω ότι για μένα το ανώτερο επιχείρημα στη θεολογία και σε αυτά που με ρωτάς είναι η ύπαρξη μη επιχείρηματος, για όποιον καταλαβαίνει τι λέει. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι τάδε λέγει το πνεύμα στις εκκλησίες, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό λόγο. Δεν θέλω να μιλήσω με αυτό το φρόνημα, αλλά πιστεύω ότι μπορώ να τροποποιήσω λίγο το πατερικό λόγιο που έλεγε ότι γίνομαι άφρον για την ωφέλεια των αδελφών, να τροποποιήσω και να πω ότι εγώ δεν γίνομαι άφρον για την ωφέλεια. Αν μπορούσα να το κάνω, θα ήταν καλό και άγιο. Εγώ αισθάνομαι ότι είμαι άφρον γενικότερα σε όλες τις υπόλοιπες ώρες, εκτός από βέβαια όταν τελούμε το μυστήριο και εκτός και από τη στιγμή που θα απαντήσουμε τέτοια πράγματα. Γιατί αυτό είναι για την ωφέλεια των αδελφών. Έτσι λοιπόν μπορώ να σου πω ότι για μένα η αρχή όλων των απαντήσεων είναι ότι αυτή η σειρά, η προτινόμενη, ας πούμε, θεραπεία με τα εμβόλια όλων των ειδών, δηλαδή με τα εμβόλια mRNA, δεν είναι ευλογημένη από τον Θεό. Δεν είναι ευλογημένο αυτό να γίνει. Όχι μόνο από τους χριστιανούς, από όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο όχι μόνο χριστιανοί και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Για μένα αυτό είναι το ανώτερο που μπορώ να σου πω. Και εφόσον πούμε το ανώτερο και δεν το αιτιολογήσουμε διαφορετικά, μπορούμε να αρχίσουμε να το απαντάμε σε διαφορετικά. Καταρχάς να πούμε ότι είπες αν αυτό έχει σχέση με την πνευματική ζωή και ποιες είναι οι προτάσεις πνευματικές και αν σχετίζονται αυτό εδώ. Ξέρεις πόσες απαντήσεις μπορούν να δοθούν πάνω σε αυτό, όλων των επιπέδων. Αν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια ερωτήματα σήμερα, υπάρχει κάτι που σχετίζεται με τη ζωή του ανθρώπου και δεν έχει θεολογικό υπόβαθρο και θεολογική σημασία? Ποιος πιστεύει τέτοια πράγματα? Ποιος λέει τέτοια πράγματα σήμερα? Έχει σχέση με τη ζωή του ανθρώπου, με το σώμα του, έστω, εάν όχι με την ψυχή του. Έχει έστω με το σώμα του, έχει με την υγεία του, έχει με την ασθένειά του, με τη θεραπεία του, με την κοινωνική του παρουσία, με την ελευθερία του την ίδια. Και δεν είναι θεολογικό το ζήτημα και πνευματικό?
Ποιος λέει τέτοια πράγματα? Παρακαλώ τους αδελφούς να μην ακούνε, ούτε καν να διαφορούν τελείως σε τέτοιες συγχωρήσεις. Είναι πραγματικά σχεδόν εξορκιστικό να ακούμε τέτοια πράγματα. Ότι δίθεν, ας πούμε, όλα αυτά τα θέματα δεν έχουν θεωρητικό χαρακτήρα και είναι καθαρά ιατρικά. Υπάρχει κάτι που είναι καθαρά ιατρικό? Θα ξεχάσουμε μήπως? Είναι σαν να λακίζουμε στα ελληνικά, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Δεν ξέρω πώς μπορεί να μεταφραστεί. Αλλά τόσο γρήγορα, σαν τρομαγμένοι, φεύγουμε από το πρόβλημα να κρυφτούμε. Κοίταξε, ο Θεός έδωσε μέσα στο ιερωτικό χάρισμα, εκτός από το χάρισμα της δασκαλίας, για όποιον το έχει, υπάρχει και το χάρισμα της θεραπείας των ασθενειών, το ξεχνάμε αυτό. Δεν έχουμε την αποκλειστικότητα σε αυτό. Και εννοείται, λέω, ας μιλήσω για εκείνους που δεν ξέρω, ότι φυσικά και η ιατρική, όπου υπάρχει αυτή η βασιλετός και ασκείται αυθεντικά, είναι κάτι πολύ ευλογημένο και είναι δοσμένο από τον Θεό. Δεν τίθεται τίποτα. Αλλά εμείς γιατί επεμβολούμε αυτή την ιδιότητα? Μήπως δεν την πιστεύουμε? Δεν μας απέστειλε ο Ιησούς, όπως λέει το Ευαγγέλιο, να κηρύξουμε και να θεραπεύουμε πάσα νόσο και πάσα μαλακία? Γιατί αυτό το αγνοούμε? Υπάρχει λοιπόν στεγανό στην αποστολή μας? Είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα? Να αφαιρέσουμε όλες τις ευχές από το ευχολόγιο τότε. Να βάλουμε στεγανά. Να μικρύνουμε την αποστολή μας. Να κλειστούμε μέσα στο ναό. Να μην κάνουμε τίποτα άλλο. Εκτός από τη Θεία Λειτουργία. Ούτε ευχές να διαβάσουμε, ούτε θέματα υπάρχουν που μας αφορούν, ούτε θέματα εγκυμοσύνης, αμβλώσεως, ας πούμε, θέματα που αφορούν, δες πόσες ευχές έχουμε, ακόμα και τη θεραπεία των ζώων, τη θεραπεία της γης που νοσεί από τις δικές μας αμαρτίες. Δεν έχουμε ευχές, δεν έχουμε αγιασμούς, δεν έχουμε θέματα τέτοια πνευματικά. Τι λέμε τώρα? Λοιπόν, αυτά είναι διλήμματα, ας πούμε, που μπαίνουν ως μειόφυλλα, βέβαια, αλλά και είναι σχεδόν προκλητικά να τα λέμε τέτοια. Υπάρχει κάτι έξω από τη θεολογία. Η θεολογία δεν είναι προφητική επιστήμη. Τη λέξη επιστήμη τη χρησιμοποιώ πνευματικά, έτσι, και όχι ακαδημαϊκά. Δεν υπάρχει κάτι έξω από αυτό. Το πνεύμα, όπου υπάρχει, ανακρίνει τα πάντα. Οι άνθρωποι του Θεού ανακρίνουν τα πάντα. Και εμείς υποτίθεται ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι του Θεού. Αν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι αυτό σημαίνει μια αποκοπή μετά της θεολογίας και ζωής, μα τόσα χρόνια τι λέγαμε? Ξέρεις, μου έρχεται στο νου πολλές φορές το όραμα, μου επιτρέψεις, το λέω λίγο ειρωνικά, της μετα-COVID εποχής, όπου λοβοτομημένοι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, γενετικώς τροποποιημένοι χριστιανοί, θα είναι σε αίθουσες και θα παρακολουθούν συνέδρια θεολογικού δίθεν χαρακτήρα, τα οποία θα μιλάνε για τη σχέση της θεολογίας με τη ζωή, ξανά πάλι τα ίδια, και το πόσο πλήρης είναι η θεολογία και το που εκτείνεται και το πόσο όλα αυτά. Και θα είναι όλοι χαμογελαστοί, χαρούμενοι και θα χειροκροτούν. Αυτό θα είναι το πιο τραγικό θέαμα. Θα είναι, ας πούμε, σκατολογικό θέαμα. Μακάρι να μην βρεθούμε να το δούμε ποτέ αυτό, κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε τέτοια πράγματα. Ότι δεν έχει πνευματικότητα αυτό το θέμα. Όλα έχουν πνευματικότητα, φυσικά. Αυτά τα διλήμματα είναι... Εάν δεν ξέρουμε, ας πούμε, καθόλου τη ζωή της Εκκλησίας και καθόλου ούτε τα στοιχειώδη, ας πούμε, της θεολογίας. Αυτό μπορώ να σου πω πρώτης. Αλλά, αν μου επιτρέψεις να συνεχίσω λίγο στο πνεύμα της πρώτης μου, ας πούμε, τοποθέτησης, θα σου πω ότι η δική μου, ας πούμε, η πρώτη λέξη γνώμη, από τη λέξη φρόνηση, ας προσέξω τις λέξεις. Ο δικός μου λόγος είναι ξεκάθαρα ότι τα προτινόμενα αυτά εμβόλια, φυσικά ως γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα, ως γονιδιακή θεραπεία, συσσαγωγικά,
είναι κάτι το οποίο όχι απλώς θα πρέπει να μας προβληματίζουν. Θα έπρεπε ήδη εκ των πραγμάτων να τα έχουμε βγάλει έξω από τη συζήτηση. Σε επίπεδο, ας πούμε, πια διαλόγου με την ιατρική, ως θεολογία. Ακόμα και αν αγνοούσαμε ένα κομμάτι, ας πούμε, ένα τμήμα της επιστημονικής πραγματικότητας, πάλι θα έπρεπε να το απορρίψουμε θεωρητικά. Είναι ξεκάθαρο αυτό, νομίζω. Να μην αναγνωρίζουμε, θα μας πάρει πολύ χρόνο. Ο άνθρωπος πρέπει να παραμείνει άνθρωπος, όπως είναι. Το όραμα της μετάλλαξης του ανθρώπου δεν είναι, ξέρεις, ένα όραμα μιας, ας πούμε, ομάδας περιθωριακής και ξέρω τι. Είναι επίσημα πράγματα, εδώ και δεκαετίες. Ας μην το αναπτύξω τώρα, γιατί θα ήθελα να σου πω περισσότερα, ίσως σε μια άλλη ερώτηση που μπορεί να έχεις. Εμένα τώρα με ενδιαφέρει το πνευματικό και θεολογικό κομμάτι. Για μένα λοιπόν τα προτινόμενα εμβόλια είναι μέρος, ας το πω, είναι μια γέφυρα, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι ένα σφράγισμα. Είναι το σφράγισμα της εποχής. Δεν είναι το σφράγισμα το τελευταίο, το τελικό του αντίκτυπο. Είναι όμως το σφράγισμα της σημερινής εποχής. Έτσι, είναι το σφράγισμα του σήμερα. Και το πρώτο σφράγισμα πάντα που υπάρχει, θα σε θεολογήσω, θεωρητικά και πατερικά, το σφράγισμα καταρχάς υπάρχει μέσα, υπάρχει στις προϋποθέσεις των ανθρώπων, υπάρχει στο νου των ανθρώπων. Είμαστε σφραγισμένοι πριν σφραγιστούμε, όποιοι είναι σφραγισμένοι, από τον τρόπο που σκεπτόμαστε. Αν σκεπτόμαστε, έτσι. Με ποια κριτήρια θα σφραγιστούμε. Εκεί είναι το σφράγισμα. Αν δεις, εγώ με όποιους ανθρώπους έχουν κάνει το εμβόλιο και έχω συζητήσει μαζί τους, βλέπω ότι δεν υπάρχει, βλέπω το σφράγισμα ήδη παρόν. Περισσότεροι άνθρωποι. Δείτε στις συζητήσεις μου, δεν βλέπω κανένα ουσιαστικό κριτήριο. Οι όποια υπάρχουν είναι γιατροί μου. Είναι σαν να μην υπάρχει η αξία της αλήθειας, έτσι, η αξία της γνώσης των πραγμάτων ή το πνευματικό νόημα αυτής της ενέργειας. Είναι σαν να μην μας ενδιαφέρει καθόλου να μάθουμε τίποτα. Είναι σαν να θέλουμε απλώς να διασφαλίσουμε την ελεύθερη μετακίνησή μας, τη δουλειά μας, ή τη διασκέδασή μας, αλλήμωνο. Ή το να πάνε οι άλλοι στο κήπεδο, ας πούμε. Να δουν την αγαπημένη τους ομάδα. Να μπορούν να διασκεδάσουν. Που είναι το τελευταίο επίπεδο, ας πούμε, της παρούσας ζωής. Αυτό δεν είναι σφράγισμα. Ήδη. Αν δεν ενδιαφέρει τίποτα άλλο εκτός από αυτά, δεν είμαι ήδη σφραγισμένος σήμερα. Δεν θα σφραγιστώ αύριο. Ας μην κάνουμε λοιπόν να μας τρομάζουν οι λέξεις και αυτά. Το εμβόλιο λοιπόν, σου ξαναλέω, είναι το σφράγισμα το σημερινό. Έχει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μια πολύ σπουδαία, όπως όλες οι Χρυσόστομος, ομιλία πάνω στο θέμα του βαπτίσματος. Εκεί λοιπόν, όπως ξέρουμε, και ίσως είναι μια ευκαιρία κατηχητική για τους αδερφούς στην Πορτοκαλία, ξέρουμε ότι δεν έχουμε ένα βάπτισμα. Έχουμε στην θεολογία μας, λέμε ότι έχουμε 8 βαπτίσματα. Έτσι, τα αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και πριν φτάσουμε δηλαδή, μάλιστα ξεπερνάμε το σημερινό βάπτισμα, γιατί είναι βάπτισμα του κατακλυσμού, της θαλάσσης και της νηφέλης, είναι το βάπτισμα το Ιουδαϊκό, το νομικό, και είναι βέβαια το βάπτισμα του Ιωάννη. Τι είναι λοιπόν όλα αυτά, και μέχρι να φτάσουμε στον Ιωάννη. Είναι γέφυρες. Που η μία γέφυρα οδηγεί στο άλλο επίπεδο. Έτσι, και ο Ιωάννης είναι η τελευταία γέφυρα πριν τον Χριστό. Και ξέρουμε ότι ο Ιωάννης βαπτίζει για να είναι σε θέση οι άνθρωποι να έχουν κοινωνία με το Πνεύμα του Χριστού. Για να μπορέσουν να αποδεχτούν τον Χριστό όταν έρθει. Έτσι λοιπόν, για μένα, αυτό το εμβόλιο, τα εμβόλια αυτή, η σειρά μας περιπτώσει πραγμάτων, είναι γέφυρα για να αναγνωρίσουμε, όχι να αναγνωρίσουμε, φεύγει.
Αλλά για οι άνθρωποι να μπορέσουν να έχουν κοινωνία ήδη με το πνεύμα του Αντιχρίστου, που το βλέπουμε να έχει χυθεί μέσα στην ανθρωπότητα. Είναι ξεκάθαρο, κοιτάξτε γύρω σας. Είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου παντού αυτή τη στιγμή. Ειδικά τώρα μέσα σε αυτή την κρίση. Οι άνθρωποι του Θεού το έβλεπαν ούτως ή άλλως. Παλιά. Αλλά κοιτάξτε τώρα. Όλα αυτά και αυτά που έθιξε στην ερώτηση. Δεν είναι ήδη το πνεύμα του Αντιχρίστου στον κόσμο. Έτσι λοιπόν το εμβόλιο είναι η γέφυρα που θα μας οδηγήσει στο κανονικό σφράγισμα. Γιατί ανάλογα και με τα κριτήρια, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Κάποιοι παραπλανήθηκαν, κάποιοι έτσι. Βρέθηκαν σε μια στιγμή αδυναμίας προσωπικής, χωρίς γνώση, χωρίς κανένα προβληματισμό, χωρίς μια σωστή συμβουλή, χωρίς κανένα αληθινό στήριγμα. Είναι όμως γέφυρα πραγματικά που μας οδηγεί εκεί. Σας παίρνω αυτή την, ας πούμε, την επικίνδυνη, να το πω έτσι, θέση. Εντελώς συνειδητά, ξεκάθαρα μέσα και το λέω στους αδερφούς και σε οποιονδήποτε άλλο. Αυτό είναι. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αυτό είναι το πνευματικό κομμάτι. Μας εισάγει λοιπόν στο πνεύμα του Αντιχρίστου. Εισάγει την ανθρωπότητα, είναι να το πω πιο σωστά. Αυτό είναι και το πνευματικό νόημα, πνευματική σημασία. Μα δείτε το. Ποιος μπορεί να μιλήσει σήμερα για λογικότητα σε αυτό που γίνεται. Είσαι τελείως τυφλός. Έχει λογική αυτό που συμβαίνει, αλήθεια. Ή απλώς έχει γίνει μια παγκόσμια λοβοτομή. Έχει, αυτή τη στιγμή ο διάλογος για τα εμβόλια είναι καθαρά μεταφυσικός. Στο επίπεδο της φιλοσοφίας, αφού είναι και το πεδίο σου, και νομίζω και το πεδίο αρκετών αυτών των αδελφών στην Πορτογαλία. Είναι καθαρή μεταφυσική. Λείπει εντελώς η λογικότητα στα επιχειρήματα, γιατί όλα έχουν καταληφθεί. Ποιο επιχείρημα έχουμε σήμερα για να έχουμε τα εμβόλια. Όλη αυτή η εντατικοποίηση για να φτάσουμε ότι δίθεν, ας πούμε, η μετάλλαξη ή τα εμβόλια, ας πούμε, είναι τόσο αναγκαία. Έχει κάποια λογική βάση αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν καταληφθεί αυτά. Δεν ξέρουμε ότι οι μεταλλάξεις είναι αυτονόητες αυτή τη στιγμή, έτσι όπως κινηθήκαμε. Δεν θα έρθουν καινούργιες. Είναι δυνατόν να μιλάμε για τείχος ανοσίας. Ένα τείχος ανοσίας βιώζομαι σε αυτή τη στιγμή. Ανοσία στον φόβο. Ανοσία στην τρομοκρατία. Από αυτή την καινούργια φράξια, τη φρικτή φράξια του ιατρικού, ας πούμε, της ιατρικής δυναστείας. Καταλαβαίνεις, και δεν μιλάω φυσικά για το ιατρικό επάγγελμα, έτσι, αλλά μιλάω για τον ιατροφασισμό, για τη βοήθεια της δίθεν ιατρικής σε αυτόν τον αναδυόμενο φασισμό. Είναι ξεκάθαρο. Ποτέ ενδιαφέρθηκε κανείς για να πιέσει ανθρώπους με τέτοιο τρόπο, όπως σήμερα, να κάνουν ένα εμβόλιο. Ποτέ ενδιαφέρθηκε να τους πληρώσει ποτέ στην ιστορία για να κάνουν ένα εμβόλιο. Ξεκάθαρο γιατί γίνεται αυτό. Που γίνεται και πάρα πολλούς λόγους. Ας πούμε όμως το γύριο για μας που είναι πνευματικός. Είναι λοιπόν μια μοίηση αυτό που συμβαίνει. Είναι μια μοίηση που απευθύνεται στον ψυχισμό, στο πιο εξωτερικό επίπεδο και στην ίδια την ψυχή των ανθρώπων. Η μεταφυσική, ακριβώς που άρχισε να σου λέω, είναι ότι καταργείται η λογικότητα, καταργείται οποιοσδήποτε διάλογος λογικός. Δεν υπερισχύει κανένα λογικό, ας πούμε, επιχείρημα για αυτή την πρόταση. Και το νοούμενο, ας πούμε, υπάρχει μια αόριστη νοούμενη βάση στην οποία καλούνται όλοι να στηριχθούν. Ποιο είναι το νοούμενο? Είναι τόσο αόριστο, είναι μεταφυσικό. Είναι η θεραπεία, σε εισαγωγικά, πώς να το πω, ως υπακοή. Όχι ως κάτι άλλο. Γιατί είναι αυτονόητο. Σε λίγους μήνες, ακόμα και αν υπήρχε ανοσία στο εμβόλιο αυτό. Ακόμα και αν υπήρχε, που δεν υπάρχει. Και το ξέρουμε όλοι πια. Όλοι, ας πούμε, όσοι θέλουν να το ξέρουν. Σε λήξη. Ποια είναι η λογική βάση για αυτή την αιμονή? Δεν υπάρχει. Είναι καθαρά μεταφυσική αυτό που συμβαίνει. Έτσι και για όποιον δεν καταλαβαίνει τον όρο, να πούμε ακριβώς ότι
με την έννοια της φιλοσοφίας, το εννοούμε αυτό, η στέρηση ακριβώς των λογικών επιχειρημάτων δημιουργεί. Η προσκύνηση μιας υπακοής σε έναν αόρατο κυβερνήτη. Καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η μεταφυσική. Λοιπόν, μιλάμε για λογικότητα, για επιστήμη και τέτοια πράγματα. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, κάποιοι τα πιστεύουν αυτά, αλλά ποια επιστήμη. Όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει ομοφωνία πάνω σε αυτό. Και για φαντάσου να υπήρχε ομοφωνία. Πόσο προχωρημένα θα ήταν τα πράγματα. Πόσο αυτός ο αναβιώμενος φασισμός θα ήταν, θα είχε κυριαρχήσει στις συνειδήσεις όλων των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες προσεγγίσεις, νομίζω, καθόλου. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι τα εμβόλια έχουν αυτή την πνευματική διάσταση. Μας εισάγουν σε αυτό το πνεύμα. Είναι τελείως επικίνδυνο να κάνουμε τέτοιους διαχωρισμούς μεταξύ θεολογίας και πνευματικής ζωής και επιστήμης. Δεν είναι καν τέτοιο το ζήτημα. Είναι πνευματικό καθαρά. Είναι γέφυρα προς αυτό το σκοτεινό μέλλον. Επειδή είναι γέφυρα, όμως, και βέβαια μας εισάγει σε αυτόν τον χώρο, στο αύριο, έχει δύναμη αυτό που συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί να είναι οριστικό. Γι' αυτό παρακαλώ όλους τους αδελφούς, εγώ ως πρόσωπο, ως άφρον, να γυρίσουμε πίσω. Όποιος πέρασε τη γέφυρα, να γυρίσει πίσω. Είναι δύσκολο να γυρίσεις πίσω όταν περάσει τη γέφυρα, αλλά δεν είναι οριστική η γέφυρα. Πρέπει πρώτα να καταλάβει, να εξαλείψει το νοητό σφράγισμα από μέσα. Να αλλάξει τα κριτήρια του. Να αλλάξει τα κριτήρια που τον έκαναν να μπει μέσα σε αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, δεν το ήθελα, με πίεση η μάνα μου, ο πατέρας μου, η οικογένειά μου, το παιδί μου. Μπορούμε να μιλάμε έτσι. Δεν έχουμε καταλάβει τη σοβαρότητα των πραγμάτων. Και εν πάση περιπτώσει, τι ζωή είναι αυτή που κάποιοι σου υποβάλλουν τη θέλησή τους. Γιατί υπάρχει αυτή η βία που έχει φτάσει ακόμα και στο επίπεδο της οικογένειας. Κοιτάξτε, η βία είναι ορατή. Υπάρχει ομοίη βία αυτή τη στιγμή στις κοινωνίες. Και δεν ξέρω τι συμβαίνει στην Πορτογαλία. Στην Ελλάδα υπάρχει ομοίη βία. Ας μου πεις εσύ τι υπάρχει στην Πορτογαλία. Έστω και μετά την συνέντευξη. Αλλά η βία είναι παρούσα. Ο αναδυόμενος ολοκληρωτικός κόσμος, ο δυστοπικός κόσμος όπως λέμε, είναι ήδη παρόν. Είναι μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Δεν είναι πια το κράτος ή κάποια ελίτ απλώς που την κυβερνά. Είναι η κοινωνία μεταξύ του πνεύματος των πολιτών, κάποιας μερίδας πολιτών, με αυτή την σκοτεινή πραγματικότητα. Έχουν αναλάβει άνθρωποι, όχι μόνο επιδοτούμενοι άνθρωποι, αλλά και μη επιδοτούμενοι, να είναι εργάτες αυτού του σκοτεινού παρόντος και του σκοτεινού μέλλοντος. Αυτός είναι ο διαχωρισμός, κοιτάξτε. Έτσι συμβαίνει αυτό, ήδη συμβαίνει, όμως οι άνθρωποι για να παραμείνουν άνθρωποι, όχι για να γίνει το αποτέλεσμα οπωσδήποτε, όχι για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, ως μαρτυρία ζωής. Δεν μπορούμε να είμαστε άνθρωποι αλλιώς αν δεν μαρτυρήσουμε την αλήθεια στη ζωή. Πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι να μαρτυρήσουν την αλήθεια. Πρέπει να έχουμε τέτοιο φρόνημα, κυρίως οι χριστιανοί, αλλά νομίζω και γενικότερα η ανθρωπότητα. Σαν να εξέλιπε δηλαδή από την ανθρωπότητα η διάθεσή της να αγωνιστεί και οποιοδήποτε ζήτημα, που δεν θα με έβρισκε οπωσδήποτε σύμφωνο σε μια άλλη στιγμή της ιστορίας. Αλλά εδώ έχουμε μια γενικότερη ύπνωση. Δεν είναι αυτό και αυτό μέσα στο πνεύμα του Αντιχρίστου. Μια γενική ακίδεια έχει. Μια παθητικότητα ανερμήνευση. Σχεδόν. Είναι ερμηνεύση. Γιατί επειδή έχει επικρατήσει η αμαρτία στον κόσμο, το πρώτο αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι ο σκοτισμός του νόου. Έτσι λοιπόν, επειδή έχουμε προσκυνήσει την αμαρτία, δεν βλέπουμε ούτε τα ιστορικά, ούτε τα οριζόντια, ούτε τα κάθετα, ούτε τα πνευματικά. Και αυτή
υπάρχει τόσο σύγχυση. Αν δεν είχαμε τους ανθρώπους του Θεού, πού θα βρισκόμαστε? Αν δεν είχαμε τους Αγίους να κρατηθούμε ως Ορθόδοξοι, πού θα βρισκόμαστε σήμερα? Αν δεν είχαμε τη ζωντανή παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία, θα είχαμε ήδη προσχωρήσει μέσα σε αυτό το χάος. Όμως το Πνεύμα του Άγιου είναι παρόν στην Εκκλησία. Είναι ζωντανό. Και ομιλεί στις Εκκλησίες, όπως λέει στην Αποκάλυψη. Και δεν θέλει το χαμό ουδενός. Είναι αγαθό το Πνεύμα. Και αυτή είναι η αγαθότητά του, να μην θέλει να χαθεί κανείς, σε όλα τα επίπεδα. Και μας καλεί να κερδίσουμε φύση. Υπάρχει χρόνο για τους ανθρώπους. Ας σταματήσουν εδώ όσοι καταναμούν. Ας αγωνιστούν, ας καταλάβουν ότι υπάρχει ένα πνευματικό ζήτημα. Και βέβαια, μια και το έδειξες, ποιο είναι το πνευματικό ζήτημα πέραν του σφραγίσματος της ψυχής και του σώματος? Είναι το ζήτημα του μολυσμού, το οποίο εδώ στην Ελλάδα το έχουν θίξει κάποιοι πατέρες, πολύ σπουδαία, το έχουν ολοκληρώσει το σαν ζήτημα, κατά γνώμη. Υπάρχει μολυσμός από το εμβόλιο, φυσικά και υπάρχει μολυσμός, από τη στιγμή που ξέρουμε. Δεν υπήρχε μολυσμός και γι' αυτό έγινε το διακολύμπον θαύμα του Αγίου Θεοδόρου. Δεν υπήρχε τότε μολυσμός, τώρα δεν υπάρχει, όταν χρησιμοποιούμε και η ιταλική σειρά εκτρωμένων εμβρίων. Ξέρετε πώς γίνεται αυτό? Είναι μια φρικτή συμπαιγνία, ένα σενάριο πραγματικά μια ταινία τρόμου. Το πώς λαμβάνονται αυτά τα έμβρια, πώς γίνονται αυτές οι εκτρώσεις, γίνονται γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο οι εκτρώσεις. Δεν είναι μια έκτρωση που έγινε. Μην λέμε τέτοια πράγματα. Πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει. Κακόμοιρα πλάσματα μέσα από ψυχιατρία, απελπισμένοι άνθρωποι, που γίνονται πειραματόζωα. Είτε γνώση είτε αγνία τους Κύριε. Ζωντανά πλάσματα που τα παίρνουμε για τέτοιους επιστημονικούς σκοπούς. Μα τι κάνουμε, δεν ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο καθόλου. Τι διαβάζουμε μόνο, τι βλέπουμε μόνο τηλεόραση. Αυτό είναι μια παγκόσμια μετάδοση ναρκωτικών ουσιών. Τι είναι αυτό? Έτσι θα φτιάξουμε συνείδηση και θέσεις σαν άνθρωπο? Λοιπόν, φυσικά υπάρχει πνευματική διάσταση στα πράγματα. Και όλα έχουν πνευματικό, ακόμα και η πολιτική σε εισαγωγικά διάσταση των πραγμάτων, έχει πνευματική σημασία. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό σου απαντώ μέχρι στιγμής, αλλά επειδή νομίζω ότι αν το αρχίσουμε αυτό, το τελειώσουμε στο να μιλάω πάνω σε αυτά. Αν θέλεις, κάνε κάποιες παρεμβάσεις, κάποιες άλλες ερωτήσεις, μήπως βοηθήσεις τις περισσότερες. Είναι λοιπόν το εμβόλιο ευλογία Θεού? Ύστερα από όλα αυτά, είναι δυνατόν όλη αυτή η απάτη, όλο αυτό το οργανωμένο έγκλημα να είναι ευλογία Θεού? Αυτή είναι η αντιστροφή των πάντων. Σου λέω λοιπόν ξεκάθαρα, το εμβόλιο δεν είναι ευλογία Θεού. Όχι απλώς δεν είναι ευλογία Θεού. Είναι, τα εμβόλια είναι γεννήματα χυδνών. Αν πούμε ότι είναι ευλογία, πέφτουμε στην βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, η οποία, όπως ξέρετε και αν ξέρετε, είναι ασυγχώρητη αμαρτία. Αυτή η αντιστροφή είναι ευλογημένη. Δηλαδή, είναι ευλογία, ας πούμε, αυτό το σκοτάδι. Και όποιοι δεν κάνουν το εμβόλιο, τι θα είναι δηλαδή? Καταραμένοι? Αυτό το λέει το Πνεύμα του Θεού στις Εκκλησίες. Δηλαδή, και εν πάση περιπτώσει, να το πάμε και λίγο διαφορετικά το θέμα. Έχουμε τον ιατρικό φασισμό, που ίσως παρεμεινευτεί, αλλά αν θέλεις μπορώ να σου εξηγήσω. Έχουμε ξεκάθαρα το πολιτικό. Θα έχουμε και έναν εκκλησιαστικό τώρα. Δηλαδή θα ξεχωρίσουν τους πιστούς εμβολιασμένους και όχι? Και οι εμβολιασμένοι είναι αυτοί που θα μπαίνουν στο ναό και οι άλλοι έξω? Αυτή θα είναι η εκκλησία του Χριστού ή του Αντιχρίστου? Πώς τη βλέπουμε από μακριά? Σε μια τέτοια εκκλησία θέλω να πω στους αδελφούς στην Πορτογαλία και όπου αλλού,
όχι μόνο δεν πρέπει να μπαίνουμε μέσα, αλλά πρέπει να φεύγουμε μακριά. Καλύτερα στα σπίτια μας. Αν η Εκκλησία μας πει ότι για να βγούμε πρέπει να είμαστε εμβολιασμένοι, πρέπει να τρέξουμε μακριά. Καλύτερα στα σπίτια μας, να ανοίγουμε το στόμα μας μετά από μια παράκληση, μια ακολουθία, μια προσευχή και να μας κοινωνούν οι Άγιοι και οι Άγγελοι, νοερός, παρά μέσα σε αυτό, που δεν ξέρω πώς να το ονομάσω. Θυμάμαι τώρα έναν βορειοϋπειρώτη, νομίζω, μου έρχεται στο μυαλό, ο οποίος τον είχα συναντήσει κάποτε, είχε γίνει κοινοκόρος αυτός σε μια εκκλησία και επειδή κάποιος τον είχε γνωριστεί, το συνάντησα λοιπόν μια μέρα τυχαία πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν διάκονος, σε ένα λεωφορείο. Και αρχίσαμε να συζητάμε και μου περιέγραφε τι γινόταν στην Αλβανία εκείνα τα χρόνια. Και γινόταν ακριβώς αυτό. Μαζεύονταν, άκουγαν κρυφά τη λειτουργία στην Ελλάδα και την ώρα της Θείας Κοινωνίας άνοιγαν το στόμα τους. Έπαιρναν νοητά το αντίδωρο, μου έλεγε. Έτσι θα κάνουμε κι εμείς. Νοητά θα παίρνουμε το αντίδωρο. Νοητά θα κοινωνούμε και θα κοινωνούμε. Αν δεν έχουμε δυνατότητα να το κοινωνήσουμε. Αυτό δεν θα είναι Εκκλησία. Και φυσικά δεν σχετίζεται με καμία ευλογία. Το σκοτάδι δεν είναι ευλογία. Η μετάλλαξη ανθρώπινη είναι δυνατόν να είναι ευλογία. Η καθυπόταξη του ανθρώπου σε τέτοιο βαθμό ηλεκτρονικό που αν θες το αναπτύσσουμε αργότερα θα είναι ευλογία. Θα βαφτίσουμε ευλογία αυτό το πράγμα. Ευλογία επιφασισμός. Ευλογία ο διαχωρισμός των ανθρώπων. Ευλογία όλα αυτά τα τείχη που ανορθώνονται. Ευλογία αυτοί που δεν έχουν αυτή τη γνώμη και που στηρίζεται και σε πολύ λογικά και επιστημονικά ακόμα, όχι σε πνεύματα. Επιχειρήματα να αποκλείονται. Με τι μοιάζει αυτό? Να αποκλειστούν τα παιδιά από το σχολείο? Να αποκλειστούν οι εργαζόμενοι από τις εργασίες τους? Να αποκλειστούν οι πιστοί δηλαδή από την Εκκλησία? Αυτή είναι η ευλογία. Μα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Καθόλου. Δεν ξέρει κανείς μας τα πνευματικά, ούτε εγώ. Δεν ξέρουμε ούτε τα ιστορικά. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Υπάρχουν άραγε, υπάρχει τεχνολογία να νοσοματιδίων. Και εμείς είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει μέσα στο εμβόλιο. Και τι θα πούμε αύριο στους ανθρώπους, όταν αρχίσουν να εμφανίζονται, και ποιος θα τα καταγράψει και ποιος τα καταγράφει σήμερα? Ποιος καταγράφει εδώ τουλάχιστον σε εμάς, δεν ξέρω στην Πορτογαλία, ποιος καταγράφει τα αποτελέσματα του εμβολίου, τις επιπλοκές, ποιος καταγράφει τους θανάτους που προέρχονται από αυτές τις επιπλοκές? Τι θα πούμε αύριο? Τι θα πούμε ακόμα και στην επόμενη γενιά? Όπως ξέρουμε και η ιατρική το διδάσκει, υπάρχουν αποτελέσματα από φάρμακα απλά, όχι από γενετικές, ας πούμε, παρεμβάσεις, τα οποία εμφανίζονται μια και μια αργότερα. Τρέχουμε να πούμε εμείς ευλογία κάτι που δεν ξέρουμε ούτε καν τι είναι. Που δεν θα μου έλεγε προσωπικά τίποτα ακόμα και αν ήταν εγκεκριμένο. Και άλλα είναι εγκεκριμένα. Και άλλα εγκρίθηκαν. Και αργότερα καταλάβαμε ότι ήταν, ας πούμε, θανατηφόρα. Η εποχή μας είναι γεμάτη από πληροφορίες, αν θέλουμε. Τι είναι αυτό, δεν ξέρουμε, δεν θέλουμε να μάθουμε, είναι κάτι άλλο. Είναι φανερό ότι οι κυβερνήσεις θέλουν να αφομοιώσουν την Εκκλησία. Ας μιλήσουμε μόνο για την Εκκλησία στην Ελλάδα. Θέλουν να αφομοιώσουν την Εκκλησία, την ιεραρχία της, το σώμα της. Θέλουν να το εντάξουν στους δικούς τους σκοπούς. Θέλουν να μας κάνουν εργάτες όλων αυτών των σκοτεινών πρακτικών και της θεωρίας τους, του οράματός τους για τον κόσμο. Να μας βάλουν να υπηρετήσουμε τον πονηρό αντί για τον Χριστό που υπηρετούμε. Να πείσουμε εμείς τους ανθρώπους να κάνουν τον εμβόλια. Θεέ μου, πώς θα τους αντικρίζουμε? Όταν θα αρχίσουν να φαίνονται πολύ πιο ορατά αυτά που θα κάνουμε, τότε τι θα κάνουμε? Όμως,
μια και μιλάγαμε την άλλη γλώσσα, το θέμα το πνευματικό. Αν λοιπόν τα κράτη, οποιαδήποτε κράτος, οποιαδήποτε κυβέρνηση, θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, αν θέτει τους όρους της λατρείας, αν θέτει τους όρους της εισόδου μέσα στον ναό, αν θέτει τους όρους της λειτουργίας της εκκλησιαστικής, ας πούμε, αν θέτει τους όρους του κηρύγματος, όπως έχουμε δει, δεν θα θέσει και τους όρους του εμβολιασμού των πιστών? Και τότε τι θα κάνει? Ήδη έχουν σπεύσει κάποιοι να το θεωρήσουν σχεδόν επιβεβλημένο. Αλίμονο. Αλίμονο. Όμως αυτό που λέω δεν είναι πνευματικό θέμα. Όταν οι πολιτείες θέτουν αυτούς τους όρους, και να σου το πω και πιο συγκεκριμένα, δεν είναι θέμα κανονικού δικαίου. Όταν πάβει η Εκκλησία να έχει την κυριαρχία στους όρους της ζωής της, αυτό δεν είναι θέμα κανονικού δικαίου. Ναι,